Καλησπέρα σας, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Με τη χάρη και την ευλογία του Θεού είμαστε και πάλι μαζί για μία ακόμα εκπομπή. Είμαστε στο Ιερό Τριώδιο, το κατανικτικό, αυτήν την κατεξοχήν περίοδο της μετανίας την περίοδο αυτή της περισυλλογής, όλη αυτή την ευλογημένη περίοδο πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας και πρέπει να προσευχόμαστε, πρέπει να μελετάμε την Αγία Γραφή, να κάνουμε τα κομποσκήνια μας, να κάνουμε τις ακολουθίες μας, να κάνουμε τους χαιρετισμού της υπεραγία Θεοτόκου, την παράκληση, το μικρό απόδειπνο, γενικώς ό,τι μπορεί ο καθένας για τη δόξα του Κυρίου Ιησού Χριστού να το κάνει σιγά σιγά θα ξεκινήσει και η νηστεία από την Δευτέρα μετά τον Απόκρεο. Έχουμε μία εβδομάδα όπου γίνεται η λεγόμενη λευκή νηστεία. Τρώμε δηλαδή τα πάντα εκτός από κρέας. Σιγά σιγά λοιπόν οδηγούμαστε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, το στάδιο των αρετών η Νέοκτε. Πρόκειται να ανοίξει το στάδιο των αρετών. «Και καλούμαστε όλοι να μπούμε και να αγωνιστούμε κατά των παθών, να αγωνιστούμε κατά των σαρκικών λογισμών και γενικότερα κατά των λογισμών, κατά των εμπαθών και εφάμαρτων πράξεων, καλούμαστε να τηρήσουμε την εντολή της νηστείας, η οποία εντολή είναι Θεός ή το η πρώτη εντολή την οποία έδωσε στον Παράδεισο ο ίδιος ο Θεός» ή στους πρωτοπλάστους όταν τους είπε «Από όλα τα δένδρα μπορείτε να φάτε από τους καρπούς των, εκτός από το δένδρον της γνώσεως του καλού και του κακού». Και επειδή παρήκουσαν την εντολή του Θεού οι πρωτόπλαστοι, εξορίσθησαν από τον παράδεισο της τρυφής. Και εμείς λοιπόν καλούμαστε να αγωνιστούμε με την νηστεία, να κάνουμε τον αγώνα μας, με όλα αυτά τα πνευματικά όπλα τα οποία μας δίνει η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία, εάν δεν θέλουμε να γίνουμε κι εμείς εξόριστοι του Θεού. Καλούμαστε λοιπόν να αγωνιστούμε επειδή το θέλουμε και επειδή πρωτίστως αγαπάμε τον Πατέρα μας, τον Τριαδικό Θεό. Οι νηστείες, οι αγρυπνίες, οι προσευχές, οι μετάνοιες, τα κομποσκήνια, όλα αυτά εάν δεν γίνονται από αγάπη προς το Θεό, δεν έχουν καμία απολύτως αξία όταν τα κάνουμε από αγκαρία. Ο Θεός δεν θέλει να κάνουμε τίποτα από αγκαρία. Θέλει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε επειδή τον αγαπάμε. Το Ιερό Τριώδιο λοιπόν είναι περίοδος κατανικτική, περίοδος μετανοίας, περίοδος περισυλλογής. Η μετάνοια, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές μας, κανονικά θα πρέπει να είναι καθημερινό βίωμα. Αλλά επειδή οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας ήξεραν ότι δεν θα αγωνιστούμε και θα πέσουμε ξανά σε ραθιμία, γι' αυτό θέσπισαν να υπάρχει αυτή η μακρά περίοδος των δέκα εβδομάδων. Ερμηνεύσαμε στην προηγούμενη συνάντησή μας τι ακριβώς εστί τριώδιο και ποιες είναι αυτές οι δέκα εβδομάδες των Κυριακών του Τριοδίου. Γι' αυτό λοιπόν οι πατέρες θέσπισαν την περίοδο αυτή να διαβάζονται ιδιαίτερα ευαγγελικά αναγνώσματα που να μας βοηθούν να αποκτήσουμε μετάνοια, να αποκτήσουμε ταπείνωση, να αποκτήσουμε αγάπη προς το Θεό, αλλά και να θυμόμαστε ότι από τον παράδεισο προήλθαμε και στον παράδεισο πρέπει να καταλήξουμε. Εκεί είναι το σπίτι μας, κοντά στον Πατέρα μας τον Θεό. Αυτή η ζωή που ζούμε εδώ πέρα είναι μια εξορία. Αυτή η ζωή είναι ατιμία, ενώ η δόξα είναι στην Άνω Ιερουσαλήμ. Εδώ ζούμε εν ατιμία εξόριστοι όντες από τον πατρικόν οίκον ο πατέρας μας λοιπόν, ο Θεός, είναι πολύ εύσπλαχνος και ηκτήρμων και μας περιμένει να φιλοτιμηθούμε έστω και τώρα αυτήν την ίστατη στιγμή που φαίνεται πως όλα τελειώνουν, που φαίνεται πως δεν υπάρχει από πουθενά ελπίδα σωτηρίας κι όμως ο Θεός είναι εκεί και μας υπενθυμίζει ότι μην απελπίζεστε διότι υπάρχει η μετάνοια. Τρανό παράδειγμα μετανοίας είναι ο άσωτος ιός της παραβολής. Στο καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 15ο κεφάλαιο, στο στίχο 11 έως 32. Θα διαβάσουμε λοιπόν τώρα σε μετάφραση την περικοπή αυτή και θα πούμε και δύο λόγια για την αγάπη του Θεού προς εμάς. Κατά Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, στίχη 11 έως 32. Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους και είπε ο μικρότερος γιος στον πατέρα του, «Πατέρα, δώσ' μου το μερίδιο που μου ανήκει από την περιουσία». Και ο πατέρας μοίρασε την περιουσία του σε αυτού. Δεν πέρασαν πολλές μέρες και ο μικρότερος γιος, αφού τα όλα όσα του έδωσε ο πατέρας του, ταξίδεψε σε χώρα μακρινή και εκεί κατασπατάλησε την περιουσία του με άσο τη ζωή. Και αφού τα ξόδεψε όλα, έγινε μεγάλη πίνα σε όλη εκείνη τη χώρα και αυτός άρχισε να στερείται και πήγε και έγινε δούλος σε έναν πολίτη της χώρας εκείνης και τον έστειλε στα χωράφια για να βόσκει γουρούνια και λαχταρούσε να γεμίσει την κοιλιά του από τα χαρούπια που έτρωγαν οι χείροι και κανείς όμως δεν του έδινε ήρθε όμως στα συγκαλά του και είπε όσοι οι του πατέρα μου έχουν ψωμί και περισσότερο ακόμα από όσο έχουν ανάγκη, ενώ εγώ πεθαίνω από την πείνα. Θα σηκωθώ να πάω στον πατέρα μου και να του πω, «Πατέρα μου, αμάρτησα απέναντι στον ουρανό και ενώπιον σου, και δεν είμαι πια άξιος να με πουν παιδί σου. Κάνε με σαν ένα από τους μισθωτούς σου» και σηκώθηκε και πήγε στον πατέρα του. Ενώ ακόμη λοιπόν ήταν αυτός μακριά, τον είδε ο πατέρας του, τον λυπήθηκε και αφού έτρεξε έπεσε στο λαιμό του και τον αγκάλιασε και τον φίλησε με πολύ αγάπη και είπε ο Υιός «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου και δεν είμαι πια άξιος να με πουν παιδί σου». Αλλά είπε ο πατέρας στους δούλους του, «Βγάλτε την καλύτερη φορεσιά και ντύστε τον και δώστε του δαχτυλίδι στο χέρι του και παπούτσια στα πόδια του και φέρτε το μοσχάρι που έχουμε θρεφτάρει και σφάξτε το και ας φάμε να εφρανθούμε γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και ξανάζησε και ήταν χαμένος και ευρέθηκε» και άρχισαν να εορτάζουν με χαρά. Ήταν όμως ο γιος του ο μεγαλύτερος στο χωράφι και καθώς γυρίζοντας πλησίασε στο σπίτι, άκουσε μουσική και χορούς και αφού φώναξε έναν μικρό υπηρέτη, ρώτησε να μάθει τι ήταν όλα αυτά. Και αυτός του είπε ότι έφτασε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου από τη χαρά του έσφαξε το μόσχο τον σιτευτό γιατί τον ξαναβρήκε η γη το γιο του. Αλλά αυτός, ο μεγαλύτερος γιος, θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα εκεί που γινόταν το γλέντι. Τότε ο πατέρας του βγήκε και τον παρακαλούσε και ο μεγαλύτερος γιος απάντησε στον πατέρα του. «Ορίστε, τόσα χρόνια δουλεύω για σένα και ποτέ μέχρι τώρα δεν παράκουσα καμία προσταγή σου, και σε μένα ποτέ δεν έδωσες ούτε ένα κατσικάκι για να γλεντήσω με τους φίλους μου. Όταν όμως αυτός ο γιος σου, που σου κατασπατάλησε την περιουσία με πόρνες και ασωτίες, όταν ήρθε έσφαξες γι' αυτόν το μόσχο τον σιτευτό, το πιο καλό μοσχάρι, το θρεφτάρι. Και ο πατέρας του είπε, «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντα μαζί μου και όλα τα δικά μου είναι δικά σου. Όμως έπρεπε να γιορτάσουμε και να χαρούμε γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν πεθαμένος και ξανά και ήταν χαμένος και βρέθηκε. Ας πούμε τώρα και κάποια ερμηνευτικά σχόλια, έτσι δύο λόγια επάνω σε αυτήν την φοβερή παραβολή του Ασώτου Ιού της 17 η Κυριακής των Αναγνωσμάτων του Λουκά στο καταλούκαν 15 κεφάλαιο στίχη 11 έως 32. Κάθε φυσιολογικός άνθρωπος κατά περιόδους τουλάχιστον νιώθει αισθήματα ενοχής. Οι συνέπειε της απομάκρυνσης από το Θεό μας ακολουθούν σε κάθε βήμα. Το αίσθημα της ενοχής είναι το πιο συγκλονιστικό αίσθημα το οποίο μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος. Αυτό μας το φανερώνουν και τα μεγάλα έργα της ανθρωπότητας. Ο κόσμος πώς αντιμετωπίζει τον έλεγχο της συνειδήσεως. Δυστυχώς άσχημα. Αποφεύγουμε ως εμπαθείς άνθρωποι που είμαστε τον έλεγχο της συνειδήσεως. Λέει κάποιος εκκλησιαστικός πατέρας τι ακριβώς είναι η συνείδηση. Είναι η φωνή του Θεού εντός ημών. Οι ερηνίες, οι τύψεις που έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, που όταν κάποιος κάνει κάποιο κακό, κάποιο παράπτωμα, νιώθει αυτές τις τύψεις να τον πνίγουν. Ο Αδάμ μόλις αμάρτησε, κρύφτηκε και όταν τον βρήκε ο Θεός, και του ζήτησε ευθύνες για την παράβαση, αμέσως ο Αδάμ έριξε το φταίξιμο στην Εύα και η Εύα έριξε το φταίξιμο στον Όφη. Δυστυχώς ο Αδάμ δεν είχε το σθένος να αναλάβει τις ευθύνες του. Και έτσι λοιπόν έχασε την κυριαρχία του και τον παράδεισό του. Ο άνθρωπος ο οποίος αρνείται τις ευθύνες του χάνει την αληθινή εξουσία του και οδηγείται στην αποτυχία. Αυτή είναι η βαθύτερη αιτία πολλών ασθενειών, ψυχοσωματικών ασθενειών, σχιζοφρένειες, ακόμα και έλκη στομάχου, όπως βεβαιώνουν και οι ιατρικές έρευνες, οφείλονται πολλές φορές στον άμεσο ή στον έμεσο έλεγχο της συνείδησης. Για να είμαστε υγιείς λοιπόν και να έχουμε καλή διάθεση δεν πρέπει να υπεκφεύγουμε τις ευθύνες. Όταν κάνουμε ένα σφάλμα είτε ενώπιον του Θεού είτε σε κάποιον συνάνθρωπό μας πρέπει να έχουμε το σθένος και να παραδεχτούμε ότι ναι πατέρα αμάρτησα ή στον αδελφό μας αδελφέ μου με συγχωρείς σε στενοχώρησα. Ποια λοιπόν είναι η λύση του δράματος της ενοχής. Τη λύση μας την έδειξε ο άσωτος της σημερινής παραβολής. Θα πρέπει να έχουμε συνέσθηση και ομολογία της ενοχής μας, όπως και ο άσωτος Υιός, ο οποίος είπε «Πάτερ, ήμαρτον, εις των ουρανών και ενώπιόν σου». Και ο πατέρας τον αποκατάστησε και τον έσωσε η ομολογία της ενοχής, να ομολογούμε τις αμαρτίες μας και να κατακρίνουμε τις δικές μας αμαρτίες και όχι τις αμαρτίες των άλλων. Αυτή η αυτομεμψία που λένε και οι Άγιοι Πατέρες, μέμφομε τον αμαρτωλό εαυτό μου». Αυτή λοιπόν η ομολογία της ενοχής έσωσε τον ληστή επί του σταυρού, τον τελώνει, τον Πέτρο και όλους τους Αγίους. Όποιος έχει την δύναμη να ζει και να ομολογεί αληθινά, με την συνείδησή του και όχι συναισθηματικά την ενοχή του, λυτρώνεται. Πρέπει να ομολογούμε αληθινά την ενοχή μας, να το πιστεύουμε μέσα μας, διότι δεν έχει αξία όταν λες «Θεέ μου, έκανα αυτό», αν μέσα σου δεν το έχεις μετανιώσει, αν δεν έχεις μετάνοια. Δεν έχει σημασία να κάνεις μια ξερή τυπική εξομολόγηση. Πρέπει οι αμαρτίες που θα πεις να το έχει καταλάβει μέσα σου, να ομολογείς την ενοχή σου, να ομολογείς ότι ναι αυτές είναι οι αμαρτίες μου που στενοχώρησαν τον Θεό και να ζητάς το έλεος του. Όπως και ο προφητάνακτας Δαβίδ ομολόγησε την αμαρτία του, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί παντός. Και λυτρώθηκε ο Δαβίδ αφού ομολόγησε την αμαρτία του. Όλοι μας, αδελφοί μου, μπορούμε να λυτρωθούμε αφού όλοι μας μπορούμε να ομολογούμε την ενοχή μας. Η παραβολή του ασώτου Ιού είναι ένας καθρέφτης στον οποίο μπορεί να καθρεφτιστεί όλος ο κόσμος. Και μόνο αυτή η παραβολή, αν σωζόταν από όλα τα ιερά κείμενα, θα ήταν ικανή να γίνει οδηγός της ανθρωπότητας, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Η παραβολή του ασώτου μέσα της περικλεί όλο το ανθρώπινο δράμα, αλλά και το θείο μεγαλείο συγχρόνως φανερώνεται η αβυσαλαία ανθρώπινη πτώση, αλλά και η άπειρη θεϊκή αγάπη. Το μυστήριο της δημιουργίας και της αναδημιουργίας του ανθρώπου σε όλη του την έκταση και έκσταση. Όλα μοιάζουν σαν να συμβαίνουν έξω από την λογική μας και ναι, πώς να μην μοιάζουν έτσι αφού μετά από την δική μας λογική αρχίζει η αγάπη του Θεού που είναι πάντα παραπάνω από την λογική μας. Από αγάπη ο Θεός ξεκίνησε την δημιουργία μας με αγάπη συνεχίζεται και στην αγάπη θα καταλήξει ο άνθρωπος πέφτει και ο Θεός τον βοηθάει να σηκωθεί. Εμείς επαναστατούμε, ο Θεός «Θυσιάζεται. Εμείς σπαταλούμε τα πάντα, ο Θεός μας ξαναδίνει τα πάντα. Η παραβολή του Οασότου ιού μας εκφράζει όλους μας. Όλοι μας ανήκουμε στο πνεύμα της παραβολής. Είμαστε μέσα ή στην μία ή στην άλλη κατηγορία των δύο παιδιών ή και στις δύο μαζί. Συμπορευόμαστε και ας μην το παραδεχόμαστε». Όλοι μας ασωτεύουμε, είτε σωματικά είτε ψυχικά. Όλοι μας σκεφτόμαστε και φερόμαστε εγωιστικά. Σπαταλούμε άσωτα ή διαθέτουμε εγωιστικά τις σκέψεις μας, τις ικανότητές μας, τα χαρίσματα που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός. Κανείς λοιπόν να μην βγάζει τον εαυτό του έξω από την παραβολή του ασώτου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην παραβολή αυτή ο Χριστός τοποθετεί και τα δύο παιδιά έξω από το σπίτι του πατέρα και ότι μέσα μπήκε ο άσωτος Υιός. Ο πρεσβύτερος, εγωιστής και πεισματάρης έμεινε έξω από την βασιλεία του πατέρα αρκεί οι άσωτοι να βρίσκουν τους καλούς εκπαιδευτές, τους Αγίους τότε μπαίνουν στο κέντρο της Βασιλείας του Θεού. Ο Άσωτος γύρισε στο σπίτι του πατέρα του όταν ήλθε η σε αυτόν, επειδή είχε καλές, άριστες αναμνήσεις από το σπίτι του πατέρα του. Θυμήθηκε την ερημιά του όλη, θυμήθηκε τη στοργή, την αγάπη και τις θυσίες που έκανε ο καλός πατέρας και ξαναγύρισε για να τις ξαναζήσει. Εάν είχε κακές αναμνήσεις από το σπίτι του, ποτέ δεν θα γύριζε και θα έμενε στην καταστροφή της εξορίας. Όμως, ήξερε ότι δεν μπορεί να ζήσει μακριά από την αγκαλιά του πατέρα του. Ο μεγαλύτερος γιος, που δεν ήταν άσωτος, ξέρετε γιατί δεν μπήκε στην βασιλεία του Θεού, διότι ουδέποτε είχε αληθινή ουσιαστική σχέση με τον πατέρα του. Εάν είχε, θα συμπονούσε και θα συνέχερε με τον πατέρα του για την επιστροφή του ασώτου αδελφού του. Με το Θεό δεν μπορεί κανένας να συμπορευτεί, αν δεν έχει μαζί του συνδεθεί αληθινά. Επίσης, ο μεγάλος γιος δεν είχε ίχνος αδελφικής αγάπης και δεν είχε νιώσει ότι η σωτηρία όλων είναι δώρο Θεού έλεος και όχι αξιομισθία εργοσωτηρία. Μία υπέροχη παραβολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η οποία πραγματικά αγαπητοί μου χριστιανοί μας αντικατοπτρίζει όλους μας. Αυτός ο πλαχνικός πατέρας που είχε τους δύο γιους δεν είναι άλλος από τον Θεό, τον πατέρα μας. Ο μικρότερος γιος είπε στον πατέρα «Πατέρα, δώσ' μου το μερίδιο της περιουσίας που μου ανήκει». Ήτανε πλεονέκτης ο μικρός γιος, ήτανε και ατίθασος, ενώ ήτανε μέσα σε αυτό το σπίτι που πραγματικά δεν του έλειπε τίποτα. Και οι πειρέτες είχε ο πατέρας αυτός και όλα τα αγαθά και ζώα και ευρύχωρο σπίτι και τα καλά φαγητά τα είχε και τα πολυτελή ενδύματα τα είχε, όλα τα είχε. Ήτανε θα λέγαμε ένα πλουσιόπεδο, αλλά όμως ήθελε να ικανοποιήσει το ίδιον θέλημα. Ήθελε να ικανοποιήσει το δικό του εγωιστικό και αυτοκαταστροφικό θέλημα. Στη θέση του μικρού γιου μπορεί να βρισκόμαστε κι εμείς και στις δύο θέσεις μπορεί να είμαστε. Πόσες φορές εμείς έχουμε πει, «Ε, Θεέ μου, εντάξει, καλά, αυτά που μου έχεις δώσει, αλλά θέλω κι άλλα. Θέλω υλικά, ε, θέλω απολαύσεις, θέλω ε, γυναίκες, θέλω αυτοκίνητα, θέλω πολυτελή ενδύματα, θέλω σπίτια». Πόσες φορές δεν το έχουμε πει, πόσες φορές την προσευχή μας δεν δεν λέμε ψέματα στο Θεό. Όταν λέμε γεννηθεί το Κύριε το θέλημά σου, αλλά μέσα μας υποβόσκει γεννηθεί το Κύριε το θέλημά μου. Άρα όταν λέμε στο Θεό γεννηθεί το Πάτερ το θέλημά σου και μέσα μας θέλουμε να γίνει το δικό μας ψέματα λέμε. Και προσπαθούμε να συνταυτίσουμε το το αμαρτωλό θέλημά μας με το θέλημα του Θεού δεν γίνεται. Το θέλημα του Θεού πρέπει να συνταφτήσουμε με το δικό μας θέλημα και να υποταχτούμε, να υποταχτούμε στο θέλημα του Θεού και όχι στο ίδιον θέλημα το οποίο είναι αιτία αυτοκαταστροφής. Είναι σπλαχνικός ο πατέρας. Του τάδωσε όλα του ασωτού Ιού ό,τι του αναλογούσε από το μερίδιο του τα έδωσε όλα. Του είχε δώσει πόσες ανέσεις τον είχε στα πούπουλα το γιο του τον άσωτο και του, όλα του τα έδωσε όλα. Ο Χριστός ακόμα και τη ζωή του θυσίασε και το αίμα του το έχισε όλα μας τα έδωσε για μας όλα μας τα έδωσε. Εν τέλει, πήρε ο μικρός γιος την περιουσία, πήρε το χρήμα και ταξίδεψε σε μια χώρα μακρινή. Πολύ, πολύ, πολύ μακρινή. Απομακρύνθηκε πάρα πολύ από το σπίτι του πατέρα του. Μήπως είμαστε εμείς αυτοί που είμαστε απομακρυσμένοι από το σπίτι του πατέρα μας και μπορεί να δοξάζουμε με το στόμα το Θεό όλη μέρα και όλη νύχτα αλλά η καρδιά μας να είναι δεμένη με τα υλικά, ο καθένας να πάρει την παραβολή αυτή και να κάνει την αυτοκριτική του. Έφυγε λοιπόν πάρα πολύ μακριά. Μακριά όμως από το σπίτι του πατέρα υπάρχει πόνος, καημός και στενοχώρια. Ενώ στην αγκαλιά του πατέρα αισθάνεσαι την προστασία, αισθάνεσαι τη σιγουριά, τη βεβαιότητα, όπως κάποιος ο οποίος έτσι είναι υπό την σκέπη του Θεού. Νιώθει αυτή την ευλογία στη ζωή του. Νιώθει μία σιγουριά. Δεν τον αγγίζει τίποτα, ό,τι και να γίνεται στον κόσμο. Δεν τον επηρεάζει. Είναι αμέτωχος από τα φθαρτά και μάταια του κόσμου τούτου. Ενώ κάποιος ο οποίος είναι δέσμιος των υλικών, φοβάται, τρέμει μην τα χάσει, τρέμει μην χάσει την απόλαυσή του, γιατί μακριά από την αγκαλιά του Πατέρα, μακριά από την ζεστασιά και το φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος, υπάρχει ψύχος, υπάρχει σκοτάδι, υπάρχει βούρκος, υπάρχει αμαρτία και ο άνθρωπος υποφέρει και δεν ξέρει για ποιο λόγο ζει. Ή μάλλον κάποιος που είναι μακριά από το Θεό και είναι βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία δεν ζει, αλλά επιβιώνει απλώς. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να παρακαλάμε το Θεό μέρα νύχτα να μας φωτίζει το νου, να μας δίνει δύναμη, να μας δίνει διάβγεια και το βασικότερο απ' όλα να μας δίνει πίστη. Γιατί το Α και το Ω είναι η πίστη. Αν δεν έχουμε πίστη δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ε, μια ουσιαστική σχέση με το Θεό. Δεν θα μπορέσουμε να συνδεθούμε με το Θεό, αν δεν έχουμε πίστη. Εκεί λοιπόν, μακριά, πολύ μακριά, από το σπίτι του πατέρα του, ο μικρότερος γιος, ο Άσοτος, σπατάλησε όλη την περιουσία του, ό,τι του είχε δώσει ο πατέρας του, τα σπατάλησε. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς οι άνθρωποι που σπαταλάμε την ψυχή μας, Σπαταλάμε τα χαρίσματα που μας έδωσε ο πατέρας μας ο Θεός. Σπαταλάμε τις δυνάμεις μας και αντί όλα αυτά να τα προσφέρουμε στο Θεό έτσι να, να τα αξιοποιούμε όλα αυτά τα χαρίσματα που μας έχει δώσει και τις δυνάμεις προς Θεού. Εμείς αξιοποιούμε τις δυνάμεις και τα χαρίσματα μας για να διαπράττουμε την αμαρτία. Σπατάλησε λοιπόν όλα τα χαρίσματα, ο άσωτος και τα ψυχικά αλλά και τα υλικά, την περιουσία του. Και ήταν επόμενο, μετά από αυτήν την τεράστια σπατάλη που έκανε, να πτωχεύσει και αναγκαστικά τι έκανε και έγινε βοσκός και έβοσκε και γουρούνια. Για ποιο λόγο ο Κύριος λέει έβοσκε γουρούνια και δεν λέει κάποιο άλλο ζώο αλλά λέει γουρούνια. Γιατί η παραβολή αυτή απευθυνόταν σε Ισραηλίτες και οι Ισραηλίτες δεν επιτρεπόταν να τρώνε γουρούνι, το θεωρούσανε ακάθαρτο ζώο, το θεωρούσανε μολυσμένο και ο νόμος του Μωυσή απαγόρευε οι Ιουδαίοι να τρώνε γουρούνι. Στην ουσία το γουρούνι ναι μεν είναι ακάθαρτο αλλά αυτή δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι στα ανατολικά κλίματα το γουρούνι ο χείρος αναπτύσσει τοξίνες μέσα και γίνεται δηλητηριώδες το κρέας και τρώγανε γουρούνι οι Ισραηλίτες και παθαίνανε δηλητηριάσεις. Οπότε επειδή δεν είχαν γνώσεις ιατρικής θεωρήσανε ότι είναι καταραμένο ζώο. Οπότε είναι αμαρτία θανάσιμη να φας γουρούνι. Για να δείξει λοιπόν τον ξεπεσμό στον οποίον υπέπεσε ο άσωτος Υιός, γι' αυτό λέει ότι γουρούνια έβοσκε, τα γουρούνια που εθεωρούνται εθεωρούντο ε, συχαμερά ζώα για τους Ισραηλίτες, αυτά τα συχαμερά ζώα έβοσκε ο άσωτος για να βγάλει τα προστοζήν. Και επειδή δεν του φτάναν τα προστοζήν, έτρωγε τα ξυλοκέρατα, τα χαρούπια, ευτελίστροφοι φτηνιάρικη τροφή που την τρώγανε τα γουρούνια. Που πολλέ φορέ ούτε και τα γουρούνια δεν τα τρώγανε αυτά. Και αυτά τα έτρωγε ο Άσοτο για να χορτάσει. Τόσο πολύ πίναγε. Ξαφνικά όμω, όπω λέει το αρχαίο κείμενο, ήλθε ει σε αυτόν. Αφού είδε τον ξεπεσμό, αφού είδε ότι δεν έχει να φάει ψωμί, αφού ένιωσε ε, μακ... ε, αυτό τον. Αυτή τη στενοχώρια, αυτό το, το κενό που ήταν μακριά από την αγκαλιά του πατέρα του ένιωσε απροστάτευτος, ένιωσε εκτεθειμένος, ένιωσε ότι είναι βορά προς τον διάβολο. Εκείνη τη στιγμή συγκλονίστηκε η ψυχή του, ήρθε εις αυτόν, ήρθε στα συγκαλά του και είπε, μα καλά λέει. Πώς οι του πατρός μου τρώνε ψωμάκι και τους περισσεύει κιόλα, Ποιοι είναι οι μύσθιοι, οι μύσθιοι, οι υπάλληλοι, οι παραδουλευτάδες και οι παραδουλεύτρες. Το απλό δουλικό που λέγανε και παλιά, το δουλικό, το υπηρετικό προσωπικό. Ακόμα και αυτοί που είναι οι κατώτεροι μέσα στο σπίτι τρώνε ψωμάκι και τους περισσεύει κιόλας. Και Αναστάς, Αναστάς σηκώθηκε με μιας και είπε Θα πάω προς τον πατέρα μου και θα του πω Πατέρα μου αμάρτησα εις των ουρανόν και ενώπιον σου Τι έχουμε εδώ, έχουμε την ε, ομολογία της ε, αμαρτίας του Έχουμε την εξαγόρευση η οποία προέρχεται από μετάνοια, από βαθιά μετάνοια. Και συνεχίζει, ουκέτη μη άξιος κληθήνε Υιός σου, ποιησών με ως ένα των μυστίων σου. Τι δείχνει αυτό, την ταπείνωση που είχε ο άσωτος Υιός. Ενώ, άμα ήτανε κανένα του σήμερα, θα έλεγε θα πάω στον πατέρα μου και θέλει δε θέλει θα με δεχτεί, επειδή είμαι παιδί του. Δια της βίας δε και καλά, έφαγα τα λεφτά του μπαμπά μου, πέρασα καλά, τώρα είναι υποχρεωμένος να με ξαναδεχτεί. Γιατί είναι πατέρας μου και θα είναι υποχρεωμένος να με ταΐζει. Ο άσωτος Υιός όμως δεν είπε έτσι. Ο άσωτος Υιός ομολόγησε, συναισθάνθηκε την αμαρτία του και ταπεινώθηκε. Λέει δεν πειράζει, λέει δεν πειράζει. Θα πάω στον πατέρα μου, θα του πω πατέρα μου, αμάρτησα και ενώπιον σου και ενώπιον του Θεού και δεν είμαι άξιος πλέον να, να ονομάζομαι Υιό σου. Δεν πειράζει. Πατέρα, αρκεί να είμαι κοντά σου, να σε βλέπω, να παίρνω δύναμη, να νιώθω ασφάλεια και ας μην με ξανακάνεις γιο σου. Ας είμαι απλά ένας υπηρέτη σου. Δεν θέλω τίποτα παραπάνω, αρκεί να σε βλέπω. Αυτό συναισθάνθηκε εκείνη την ώρα. Ο άσωτος Υιός θα πάω λέει στον πατέρα μου αρκεί να είμαι στο σπίτι του πατέρα μου και να τρώω ψωμάκι. Εμένα αυτό μου θυμίζει αυτό που λέγανε ε, κάποιοι πατέρες στα γεροντικά ότι Θεέ μου αξίωσέ με ελέησέ με και βοήθησέ με να μπω στον Παράδεισο αν και δεν το αξίζω και δεν θέλω μεγάλες ε, αξιώσει και πρωτοκαθεδρίες σε μία ανακρούλα. Στην τελευταία τελευταία ακρούλα του παραδείσου να είμαι, αρκεί να σε βλέπω και να εφραίνομαι από το πρόσωπό σου, από την θέα του προσώπου σου. Αυτό μου θυμίζει αυτό. Είδατε λοιπόν τα ταπείνωση ο άσωτος Υιός. Και έτσι λοιπόν η Αγία Γραφή δεν μας ε, αναφέρει τι κόπους έκανε, τι τι αγώνες έκανε για να μέχρι να φτάσει στον πατέρα του, το μόνο που μας λέει είναι Αναστάς. Ποιος ξέρει, μπορεί να κοπίασε, μπορεί να σκεφτόταν μέσα του ότι θα με δεχτεί άρα και ο πατέρας μου, θα με δεχτεί, του φαγα τα λεφτά, τον εντρόπιασα, θα με δεχτεί ο πατέρας, αλλά όμως είχε ζήλο έτσι και είχε πίστη, πίστευε μέσα του ότι θα πάω στον πατέρα μου και επειδή είναι πολύ εύσπλαχνος θα με δεχτεί. Έστω και σαν δούλο να με δεχτεί, σαν υπηρέτη να του καθαρίζω το σπίτι, αυτό μου φτάνει εμένα. Και προσέξτε τώρα κάτι, κάτι φοβερό, κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο και πραγματικά δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Και κάθε φορά που το σκέφτομαι αυτό συγκινούμε όταν διαβάζω αυτήν την, ε, την πρόταση από το Ευαγγέλιο. Ξεκίνησε λοιπόν να πηγαίνει ο Άσωτος προς το σπίτι του και όταν είδε από μακριά το σπίτι του τι αντίκρισε λέτε. Ήτανε ο πατέρας με ανοιχτή την αγκαλιά και περίμενε το παιδάκι του πότε θα γυρίσει από την ξενιτιά της αμαρτίας. Στενοχωριότανε ο πατέρας που του έφυγε το παιδί του. Πόναγε η ψυχή αυτού του, του πατέρα που έφυγε από κοντά του το παιδί του που του, του, τα είχε δώσει όλα και δεν του έλειπε τίποτα αλλά δεν μπορούσε να του αρνηθεί το αυτεξούσιο. Δεν μπορούσε να του αρνηθεί την ελεύθερη βούληση. Η παιδί μου του λέει εγώ σε αγαπώ στα έχω δώσει όλα, αλλά αφού θες και το κάτι παραπάνω, πάρ' το και το κάτι παραπάνω και πήγαινε όπου θέλεις. Δεν μπορώ να σε κρατήσω δέσμιο. Αυτή είναι η αγάπη, η απόλυτη αγάπη. Όταν αγαπάς κάποιον, δεν μπορείς να τον κρατήσεις φυλακισμένο. Αυτό λοιπόν το αυτεξούσιο που μας έδωσε ο Θεός ο πατέρας μας είναι δώρο από την αγάπη του Θεού και όχι απλά περίμενε με ανοιχτή την αγκαλιά ο πατέρας και καρτερούσε πότε θα έρθει το παιδάκι του από τα ξένα, αλλά προτού καν να φτάσει ο γιος του στην πόρτα έτρεξε, ο πατέρας έτρεξε και έπεσε λέει επί των τράχυλων αυτού, έπεσε στο, στο στήθο του, στο λαιμό του πάνω έπεσε και τον καταφυλούσε, και τον καταφυλούσε ο πατέρας το γιο του. Ήρθε το παιδί μου, χαίρεται ο πατέρας όταν γυρίζουμε σε αυτόν. Και την ώρα αυτή έχουμε την εξομολόγηση του ασότου Ιού στον σπλαχνικό πατέρα. Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και μη άξιος κληθήνε Υιό σου. Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου, και δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι γιο σου. Εκείνη τη στιγμή, πιθανά ο πατέρας να του είπε τα αποσιωπά η Αγία Γραφή, γιατί αυτά εννοούνται, θα του είπε εκείνη την ώρα ο πατέρας, παιδί μου, άστα αυτά. Σημασία έχει που γύρισες, σημασία έχει που θα σε έχω κοντά μου, σημασία έχει που θα είσαι στο σπίτι σου, θα είσαι υπό την προστασία μου, θα έχει την ασφάλειά σου, θα έχει ό,τι θέλεις, δεν θα σου λείψει τίποτα και χαίρομαι που σε ξαναβρήκα. Και ενώ ο άσωτος Υιός έλεγε «Δεν είμαι άξιος ούτε γιος σου να ονομάζομαι», σαν να λέει «Ντρόπιασα το όνομά σου και δεν είμαι άξιος να λέγομαι ότι είμαι γιος σου», αντί ο πατέρας να τον επιπλήξει, κάνει κάτι φοβερό. Φωνάζει τους υπηρέτες και του λέει «Βγάλτε του τα παλιόρουχα που φοράει και δίστε τον με στολή λαμπρά. Δίστε τον την στολή την πρώτην». Αυτό θέλω να το προσέξετε. Γιατί λέει «την στολή την στολην την Φορέστε του τη στολή που φορούσε πρώτα, ποια είναι αυτή η στολή την οποία φοράμε όλοι μας και πρέπει να την διατηρούμε καθαρή. Είναι η στολή της ψυχής. Πώς λέει και ένα τροπάριο, «Λάμπρινόν μου την στολή της ψυχής φωτοδότα και σώσον με». Αυτή η στολή της ψυχής, αυτός ο φωτεινός χιτώνας, τον οποίον με την αμαρτία μας τον λερώνουμε. Ο άσωτος όχι απλά τον λέρωσε το χιτώνα, αλλά του τον έβγαλε ο διάβολος. Γι' αυτό λοιπόν ο πατέρας, ο σπλαχνικός, λέει στους δούλους, ξαναφορέστε του τη στολή την πρώτη που φόραγε πρώτα. Τον αποκαθιστά δηλαδή, αποκαθιστά σαν γιο του. Και του λέει φορέστε του και δαχτυλίδι στο χέρι. Σύμβολο δηλαδή εξουσίας. Ο πλούσιος αυτός ο βασιλιάς θα λέγαμε, και ο γιος του το πριγκυπόπουλο που φοράει το δαχτυλίδι ως σύμβολο εξουσίας και ντύστε τον και φορέστε του και παπούτσια στα πόδια του. Φορέστε του παπούτσια τα οποία θα τον οδηγούν σε έργα μετανοίας και όχι σε έργα αμαρτίας. Και σφάξτε τον μόσχο τον σιτευτό. Τον μόσχο τον σιτευτό συτε, το τον είχανε για κάποια επίσημη περίσταση ε, εάν πήγαινε κάποιος έτσι καλεσμένος σε αυτόν τον ε, άρχοντα, το, τον πατέρα το σπραχνικό έτσι, το φυλάγαν, το μοσχάρι αυτό το θρέφανε για κάποια εξέχουσα, κάποια μεγάλη περίσταση, κάποια μεγάλη γιορτή. Και ποια γιορτή θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη από το γεγονός ότι ήρθε ο γιος του από την ξενιθιά, έκανε πανηγύρι, χαιρόταν ο πατέρας και χαιρότανε και όλο το σπίτι σφάξτε λέει το μόσχο το σιτευτό και να φάμε και να εφρανθούμε διότι ο γιος μου ήταν νεκρός και ανέζησε και απολολός και ευρέθη. Ήταν νεκρός ο γιος μου από την αμαρτία και με τη μετάνοια που έδειξε ξανάζησε. Ήταν χαμένος στο δρόμο της αμαρτίας και βρήκε και βρήκε το δρόμο του και γύρισε στο σπίτι και ξεκινούσαν τότε όλοι να εφραίνονται. Υπήρχε όμως και ο μεγαλύτερος γιος, ο οποίος εκείνη την ώρα έλειπε. Ήτανε στα χωράφια. Πλησίασε λοιπόν στο σπίτι και άκουσε τα μουσικά όργανα και τους χορούς και κάλεσε ένα παιδάκι, έναν υπηρέτη και του λέει «Τι ακριβώς γίνεται εδώ» και του είπε ο υπηρέτης ότι ο αδελφός σου γύρισε και θυσίασε ο πατέρας σου τον μόσχο το σιτευτό διότι τον πήρε πίσω η γη. Οργίστηκε λοιπόν αυτός ο υποκριτής, ο μεγάλος γιος και δεν ήθελε να μπει μέσα. Οργίστηκε. Ο πατέρας όμως τον παρακαλούσε να μπει και αυτός να εφρανθεί. Αλλά αυτός δεν αγαπούσε πραγματικά τον πατέρα δεν συμπονούσε τον πατέρα ο μεγάλος γιος. Ο πατέρας περίμενε με, με λαχτάρα πότε θα γυρίσει το παιδί του από την ξενιτιά. Δεν μπορούσε να καταλάβει τον πόνο του πατέρα του γιατί ήταν αλαζόνας, ήταν υπερόπτης, ήταν υπερήφανος και ήθελε όλος ο κόσμος να στρέφεται γύρω από αυτόν. Μήπως και εμείς ανήκουμε στην κατηγορία αν όχι του πρώτου του δεύτερου γιού» Γιατί θα πει κάποιο, ε, εγώ δεν κάνω ασωτίες, εγώ δεν κάνω αμαρτίε, εγώ ε, είμαι ξέρω εγώ καθαρό κτλ. Πάω στην εκκλησία, είμαι τη εκκλησία. Ναι, τη εκκλησία μπορεί να είσαι. Του Θεού όμω είσαι. Γιατί και τούτο δω, ντάλε κουάλε με του Φαρισαίους που οι Φαρισαίοι ήταν η number one τη εκκλησία. Του Θεού όμω δεν ήταν. Γιατί ο άνθρωπο του Θεού έχει αγάπη μέσα του και δεν μένει απλά στην τυπολατρεία και όχι στην ουσία του πράγματος. Αυτός λοιπόν ο μεγάλος γιος δεν, δεν είχε αγάπη προς τον πατέρα του, αλλά ήθελε να του κάνει ο πατέρα τα θελήματα. Στην ουσία σε τι διαφέρει και αυτός από τον άσωτο. Ο μεν άσωτος ασώτευσε με τις πράξεις του, αλλά και αυτός και ο μεγάλος γιος έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πιστός προς τον πατέρα, παρότι ήταν εκεί πέρα μαζί του, δεν χάρηκε με τη χάρα του πατέρα του, δεν χάρηκε με τον αδελφό του που γύρισε πίσω υγιής και ξεκίνησε να γονγίζει. Γονγισμός, ο γονγισμός κατά του Θεού είναι μεγάλη αμαρτία. Και λέει με ένα ύφο, μα καλά λέει, εγώ λέει τόσα χρόνια λέει, δουλεύω για σένα και εσύ του λέει, εγώ τόσα χρόνια λέει δουλεύω για σένα και καμία εντολή σου δεν την έχω παραβεί. Δουλεύω για σένα, τη ρώτησε εντολέ σου, όπω λένε και κάτι σούπερ σούπερο-ορθόδοξοι. Εγώ κάνω αυτό, κάνω τ' άλλο. Σαν το Φαρισαίο, που έλεγε εγώ νηστεύω, εγώ κάνω, εγώ ράνω και απαιτούσε κιόλα. Κάνω, λέει, αυτά που μου λε, τη ρώτησε εντολέ σου. Και εσύ, λέει, ούτε μια φορά, λέει, δεν μου έδωσε ένα κατσίκι να το φάω και να εφρανθώ, να χαρώ με τους φίλους μου. Και γύρισε, λέει, αυτός και έδειγνε με το δάχτυλο, έδειγνε αυτός λέει που σου έφαγε τα λεφτά με τις πόρνες, με τους αμαρτωλούς, με ακολασίες. Ήρθε λοιπόν αυτός και για χατήρι αυτού έδειγνε και με το δάχτυλο αυτού το χατήρι έσφαξε στο μόσχο το σιτευτό. Όμως ο πατέρας του απάντησε και αυτού με στοργή. Ο πατέρας δείχνει σπλαχνικότητα και στους δύο γιους και σε αυτόν που είναι ατίθασος, αλλά και στον άλλον που γύρισε μετανοημένος και του λέει, «Παιδί μου», του λέει, «εσύ πάντοτε είσαι μαζί μου και αυτά τα οποία έχω είναι και δικά σου». Έπρεπε να εφρανθείς και να χαρείς, διότι ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και ανέζησε, ήταν εχαμένος και βρέθηκε. Προσπαθεί έτσι να τον ρίξει στο φιλότιμο, του λέει, «ο αδελφός σου γύρισε», του λέει, σαν να του λέει θα μπορούσε να έχει πάθει το οτιδήποτε. Εκεί πέρα που ήταν στην ερημιά, μακριά από το σπίτι, θα μπορούσε να του έχει συμβεί οτιδήποτε και αντί να χαρείς που ήρθε ο αδερφός σου, εσύ γονγίζεις. Πόσες φορές κι εμείς γονγίζουμε κατά του Θεού. Άμα το σκεφτούμε, μα γιατί Θεέ μου σε μένα, γιατί αυτό, γιατί το άλλο, γιατί δεν μου αυτό Θεέ μου εγώ πάω στην εκκλησία, εγώ κάνω τάματα, εγώ κάνω κομποσκίνια και γιατί Θεέ μου δεν με ελεείς, γιατί Θεέ μου δεν μου δίνεις τα υλικά, γιατί Θεέ μου δεν μου δίνεις αυτά που σου ζητάω. Το ίδιο θέλημα. Σπουδαία λοιπόν η παραβολή αυτή του ασώτου Ιού. Και πραγματικά αυτό που λένε οι πατέρες είναι φοβερό ότι εάν χανότανε ολόκληρο το Ευαγγέλιο, αυτή και μόνο η παραβολή θα ήταν αντιπροσωπευτική για, για το τι ακριβώς είναι ο Θεός ο Πατέρας μας. Της μετανοίας λοιπόν ο καιρός και σήμερα ψάλαμε στην ακολουθία του όρθρου αυτά τα πασίγνωστα τροπάρια της μετανοίας άνοιξον μη πύλα ζωοδότα. Η μετάνοια μπορούμε να πούμε είναι κάποιες πύλες τις οποίες πύλες πρέπει να τις περάσουμε για να μπούμε στον δρόμο της σωτηρίας. Πρέπει να προσευχόμαστε λοιπόν τώρα που είναι τριώδιο θα πρέπει να αφήσουμε τα πολλά πολλά και όταν εννοώ τα πολλά πολλά εννοώ αυτά που γίνονται σήμερα πρέπει να επικεντρωθούμε στην προσευχή διότι μέσω της προσευχής έρχεται η κάθαρση όταν ο, ο άνθρωπος προσεύχεται με ταπείνωση και με συντριβή καρδίας. Ο άνθρωπος όταν προσεύχεται παρακαλεί το Θεό για διάφορα θέματα και ο Θεός απαντάει στις προσευχές μας με τρεις τρόπους. Ναι, όχι, περίμενε. Πρώτον, περιπτώσεις στις οποίες ο Θεός απάντησε ναι. Όταν ο Πέτρος βυθιζόταν και φώναξε στον Κύριο, «Κύριε, σώσε με». Ο Κύριος έτρεξε και έσωσε τον Πέτρο από τον πνιγμό. Δεύτερον, όταν ένας λεπρός απελπισμένος ζήτησε από τον Κύριο να καθαριστεί, «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις» ο Κύριος πραγματικά αμέσως τον καθάρισε από τη λέπρα. Τρίτον, όταν ένας απελπισμένος πατέρας παρακάλεσε τον Κύριο, «Αλ ή δύνασε δίνασε βοήθησον ημίν, σπλαχνιστής εφημάς». Ο Κύριος τον ρώτησε, «Η δυνασε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύοντι». Υποδεικνύοντάς του ότι όταν πιστεύεις, μπορείς να κατορθώσεις τα πάντα, πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Τέταρτον, όταν ένας ταλαιπωρημένος πατέρας παρακάλεσε τον Κύριο για το δαιμονισμένο παιδί του, «Κύριε, ελέη μου τον Υιόν» και ο Κύριος εξεπλήρωσε αμέσως το αίτημά του. Πέμπτον, όταν την ημέρα της Αναστάσεως οι μαθητές που πορευόντουσαν προς την Εμαούς παρεβιάσαν το αυτόν λέγοντες «Μήνων με θυμών» και ο Κύριος εισήλθε του μήνε συν αυτής. Τον παρακαλέσαν οι μαθητές τον Κύριο «Κύριε λέει μήνε μαζί μας» και ο Κύριος έμεινε μαζί τους. Συμπέρασμα. Ο Κύριος λέει «Ναι» στην προσευχή όταν του ζητάς να σε σώσει όταν προσεύχεσαι για την σωτηρία του παιδιού σου, των οικείων σου ή των αδελφών σου, όταν τον παρακαλείς να σε καθαρίσει πνευματικά, όταν αποζητείς την παρουσία του, όταν του ζητάς να σου δώσει για να του το προσφέρεις στο έργο του και όταν τον καλείς κοντά σου, όταν τον καλείς κοντά σου, ο Θεός αμέσως έρχεται. Δεν φεύγει ο Θεός από κοντά μας, εμείς τον διώγνουμε. Μα θα πει κάποιος, ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να φεύγει από κοντά μας εφόσον είναι πανταχού παρόν. Ναι, είναι πανταχού παρόν, αλλά η Θεία Χάρις δεν αναπαύεται σε ανθρώπους που είναι λάτρης της ειδονής και της αμαρτίας. Ας δούμε τώρα δεύτερη περίπτωση στις προσευχές που ο Χριστός απάντησε «Όχι». Πρώτον, στην μητέρα των Ιών Ζεβεδαίου που του ζήτησε να καθίσουν τα, τα παιδιά της δεξιά και αριστερά του. Και τι της είπε, της λέει «Ου είδατε τι ετίθε. δεν ξέρετε τι ζητάτε». Γιατί η γυναίκα αυτή ζητούσε κοσμικά αξιώματα. Και έτσι ο Χριστός δεν ικανοποίησε την φιλοδοξία της. Δεύτερον, ο Χριστός είπε όχι στους μαθητές του όταν του είπαν «Κύριε, διώξε τον όχλο, δεν έχουμε τι να τους δώσουμε να φάνε». Και ο Κύριος είπε «Όχι, η όχλη, ο λαός θα μείνει εδώ. Εγώ θα κάνω το θαύμα, θα πολλαπλασιάσω τα ψάρια και τα ψωμιά και εσείς θα υπηρετήσετε. Τρίτον, είπε όχι στους άπιστους Ιουδαίους όταν τους ζήτησαν να κάνει θαύμα για να πιστέψουν σε Αυτόν. Διδάσκαλε θέλομεν από σου σημείων ειδίν που θα πει «Δάσκαλε, θέλουμε να δούμε ένα θαύμα από σένα, κάνε μας ένα θαυματάκι» του λέγανε οι Φαρισαίοι, «κάνε μας ένα θαυματάκι να σε πιστέψουμε». Ο Κύριος αρνήθηκε και είπε σε αυτήν την πονηρή γενεά δεν θα δοθεί κανένα σημείο. Τέταρτον, στους μαθητές είπε όχι όταν κατά την μεταμόρφωση του είπαν «Κύριε, είναι καλό να μείνουμε εδώ και να στήσουμε τρεις σκηνές», αλλά ο Χριστός τους λέει «Δεν θα μείνετε εδώ». Τους κατέβασε από το όρος σαν να τους έλεγε «Κατεβείτε στον κόσμο». Η Εκκλησία έχει έργο ο Χριστός είπε όχι στους τρεις μαθητές του που του ζήτησαν «επίτρεψέ μου πρώτα» και είπε «αφήστε τα όλα και ακολουθήστε με αμέσως». Ο πρώτος τι ζήτησε. Ο πρώτος του ζήτησε να τον ακολουθήσει για να βολευτεί στη ζωούλα του. Είναι το γνωστό περιστατικό στο ε, καταλουκάν Ευαγγέλιο στο ένατο κεφάλαιο, 57-58 στοιχή που πήγε κάποιος νεανίσκος ο οποίος σου λέει βρήκαμε την καλή εδώ πέρα. Αυτός λέει ανασταίνει νεκρούς, πολλαπλασιάζει ψάρια, πολλαπλασιάζει ψωμιά, άρα θα έχουμε να τρώμε, δεν θα χρειαστεί να ξαναδουλέψουμε ποτέ. Και του λέει ο Χριστός άκου να δεις του λέει, άκου να δεις, εάν με ακολουθήσεις εμένα θα έχει του λέει στερήσεις. Οι αλεπούδες και τα πτηνά, τα πετινά του ουρανού έχουν τις φωλιές τους. Ο ιός του ανθρώπου δεν έχει που την κεφαλή κλείνει. Εάν με ακολουθήσεις, δηλαδή, του λέει, θα πρέπει και εσύ να κοιμάσαι στο χώμα έξω, στο ύπεθρο. Και ο άλλος στράβωσε και σου λέει, δεν μας κάνει. Ε, άρα δεν τον θέλουμε. Όπως ε, στραβώσανε και σήμερα οι super duper ευσεβιστέ που πάνε από τις 7 η ώρα το πρωί στην εκκλησία και σου λέει κάνω πέντε αρτοκλασίες το χρόνο για να μου πολλαπλασιάσει ο Θεός τα υλικά αγαθά, να μου δώσει ευημερία, έλα μου όμως που ο Χριστός δεν υπόσχεται ευημερία, αλλά μαρτύριο διαβεβαιώνω ότι θα έχουμε. Ο δεύτερος λοιπόν που προσέγγισε το Χριστό του λέει «Κύριε, ε, θέλω λέει, να σε ακολουθήσω, αλλά επέτρεψε μου, λέει πρώτα, να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Και του λέει ο Χριστός, άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς. Δηλαδή, άσε τους πνευματικά νεκρούς, νεκρωμένους, να θάψουνε τους σωματικά νεκρούς. Γιατί ήξερε πολύ καλά ο Χριστός ότι εάν αυτός ο νεανίσκος, πάει στο σπίτι του, θα τον εμπλέξουν με κληρονομικά, θα τον εμπλέξουν με διαθήκες, θα τον εμπλέξουν με πιστοποιητικά, με ληξιαρχία και τέτοια και δεν θα τον ακολουθούσε ποτέ το Χριστό. Και στην τρίτη περίπτωση ένας άλλος του λέει «Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω, αλλά άσε με πρώτα να πάω να αποχαιρετήσω την οικογένειά μου». Και ο Χριστός του λέει «Όχι, του λέει, δεν θα πας». Γιατί ήξερε ο Χριστό ότι αν πάει να χαιρετήσει την οικογένεια, θα τον αρχίζει εκεί πέρα με κλάματα και πού πα και πού και που μα αφήνει και τι θε να πα εκεί και στο τέλος θα άλλαζε γνώμη. Συνεπώ πρέπει να τον ακολουθούμε τον Χριστό χωρίς δεύτερη σκέψη, οποιοδήποτε και αν είναι το τίμημα. Δεν πρέπει να καθόμαστε ότι τι θα κάνω τώρα, ε, έχω τα υλικά μου. Ε, έχω την κληρονομιά μου έχω ξέρω εγώ τα λεφτάκια μου έχω την περιουσία και λοιπά έβδομη περίπτωση που ο Χριστός είπε όχι στον Πέτρο που του είπε ο Πέτρος ε, Κύριε δεν πρέπει να πας στα Ιεροσόλυμα ε, πρέπει να σε φυλάξουμε να μην πας εκεί πέρα γιατί θα σε σκοτώσουν και ο Χριστός του είπε με αυστηρότητα είπαγε ο πίσω μου σατανά. Γιατί εκείνη την ώρα μιλούσε ο σατανάς μέσα από τον Απόστολο Πέτρο. Τον είχε καταλάβει το κοσμικό φρόνημα και φοβότανε για το διδάσκαλο σου λέει θα μας τον εσκοτώσουνε, θα τον εχάσουμε το διδάσκαλο. Και τι θα κάνουμε μετά. Όμως ο διδάσκαλος, ο Χριστός, εξ αρχής ήρθε για να σταυρωθεί και όλη η ζωή του Χριστού έτσι ήταν μαρτυρική από την ώρα που γεννήθηκε που τον εκκυνηγήσανε στην Αίγυπτο κτλ μέχρι και την ώρα που τον ενταφιάσανε αυτά τα ξέρετε αυτά καλά δεν θα μιλήσω για τα φοβερά βασανιστήρια που υπέστη ο Κύριος γιατί αυτά και να, το, να τα περιγράφει κάποιος είναι πάρα πολύ φρικαλαιώδες δεν τα χωράει Ανθρώπινο νου στα βασανιστήρια που υπέστη ο κύριο, ακόμα και πάνω στο Σταυρό, ακόμα και νεκρό, τον καταδιώκανε. Και εσεί το ξέρετε αυτό ότι αν δεν πήγαινε ο Ιωσήφ, ο Αποαρημαθέα που τολμήσας, ο Ιωσήφ έδειξε τόλμη, έδειξε θάρρο και πήγε να πάρει το σώμα από, το, από τον Πιλάτο, θα τον αφήνανε το Χριστό. Οι Φαρισαίοι επάνω στο Σταυρό να τον εφάνε τα όρια. Αυτό θέλανε. Γιατί οι Σταυρωμένοι έτσι, έ, έτσι ε, δεν του θάβανε, τους τρώγαν τα όρνεα. Γι' αυτό είχε και γεμάτο κόκαλα εκεί πέρα, κρανίου τόπος γεμάτο κρανία. Και με φόβο, μέσα στη νύχτα κρυφά, τον επήρανε και τον εθάψανε, ακόμα και, και στον τάφο. Βάλανε και την κουστοδία μη τυχόν, όπω πιστεύανε να πάνε οι μαθητέ να κλέψουν το σώμα. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Ο Χριστό δεν ήταν κανένα βολεμένος. Αυτό να το βγάλετε από το μυαλό σα. Χριστό και βόλεμα δεν πάνε μαζί. Συμπέρασμα. Ο Χριστό λέει όχι στι προσευχέ μα όταν οι προσευχές μας αφορούν ε, κοσμική δόξα, ε, περιέργεια, ε, πνευματική ραθυμία, ε, λέει όχι όταν ε, θέλουμε να τον εβάλουμε το Χριστό σε δεύτερη μοίρα, έτσι θα, σου, ο, ο Χριστός όταν, όταν του πεις ε, θέλω τα υλικά, καλός είσαι και εσύ Χριστέ μου, αλλά θέλω τα υλικά, δώσ' μου τα υλικά και είσαι καλό και εσύ, σε θέλω και εσένα. Δεν θα σου δώσω τα υλικά, γιατί αν σου δώσει τα υλικά θα τον εβάλει στο χρυσό σε δεύτερη μοίρα. Δεν μπορεί να σου δώσει υλικά ο Χριστό. Γιατί ξέρω ότι ο άνθρωπο πόσο επιρεπής είναι από τα λεφτά. Και υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση που ο Χριστό λέει περίμενε. Το βράδυ του μυστικού δείπνου στον Απόστολο Πέτρο λέει «Κύριε, πού πηγαίνεις» και απάντησε ο Χριστός όπου εγώ πηγαίνω, εσύ δεν μπορείς να με ακολουθήσεις και ύστερα αφού θα τελειώσει την αποστολή σου, θα με ακολουθήσεις. Τότε λέει ο Πέτρος, Κύριε, για ποιο λόγο δεν μπορώ να σε ακολουθήσω. Είμαι έτοιμος, ακόμα και τη ζωή μου λέει να θυσιάσω για χάρη σου. Και του απάντησε ο Χριστός, περίμενα περίμενε του λέει, κάτσε εκεί του λέει που κάθεσαι, μη λες, του λέει μεγάλα λόγια, γιατί σε διαβεβαιώνω ότι αυτή τη νύχτα δεν θα λαλήσει ο πετινός μέχρι ότου να με απαρνηθείς τρεις φορές. Δεύτερον, στον Σιμεών το γέροντα, του είπε ο Θεός περίμενε και περίμενε ο Σιμεών εκατόν τόσα χρόνια για να δει τον ιό Υιό του Θεού και να τον επάρει στα χέρια του στον Κορνήλιο πάλι τον εκατόνταρχο του είπε περίμενε μέχρι να έρθει ο Πέτρος να σε προετοιμάσει, στον Ιώβ, στον Ιώβ, τον πολύ Ιώβ, του είπε μία αθυμίσει ελεγχόμενος από τον Κύριο. Μην αθυμίσει, μην σε πιάσει τεμπελιά δηλαδή. Ο Ιώβ, η υπομονή του Ιώβ, πόσο περίμενε ο Ιώβ που τα είχε όλα και σε μία μέρα πεθάναν τα παιδιά του πεθάναν τα ζώα του, γκρεμίστηκε το σπίτι του, γέμισε λέπρα και είχε πάρει ένα κεραμίδι για να ξύνει τις πληγές από τη λέπρα του. Και ήτανε σε ένα λάκκο μέσα κλεισμένο και όμως περίμενε και ο Θεός τον αντάμιψε. Στο Δαβίδ, ο Δαβίδ τι έλεγε, κύριε λέει, ατόνισα να φωνάζω, δεν μπορώ άλλο να φωνάζω. Ο Λάρι μου λέει, ξεράθηκε και τα μάτια μου απόκαμαν να περιμένουν το έλεος. Κι όμως, με υπομονή έδωσε ο Θεός στο Δαβίδ αυτό το οποίο ζητούσε. Και συμπεραίνοντας έχουμε να πούμε ότι κάθε απάντηση του Θεού είναι απάντηση αγάπης. Και θα ξαναπούμε πάλι με ποιον τρόπο απαντάει ο Θεός στις προσευχές μας. Γιατί αυτό πρέπει να το ξέρετε. Ο Θεός απαντάει ναι όχι, περίμενε, με αυτούς τους τρεις τρόπους. Ο Χριστός απαντάει στις προσευχές με ναι, όταν του ζητάς να σε σώσει, όταν προσεύχεσαι για τη σωτηρία των αδελφών σου, του παιδιού σου ή των οικείων σου, όταν τον παρακαλείς να σε καθαρίσει πνευματικά, να σε ελεήσει, όταν ζητάς την παρουσία του και την ευλογία του, όταν του ζητάς να σου δώσει βοήθεια και όταν τον καλεί κοντά σου. Ο Χριστός τότε απαντάει με ναι. Ο Χριστός απαντάει με όχι όταν οι προσευχές μας έχουν να κάνουν με, με κοσμικές δόξες, με υλικά αγαθά, με αμαρτίες, με πνευματική τεμπελιά, όταν τον βάζουμε σε δεύτερη μοίρα στη ζωή μας... Και όταν ζητάμε ορθοδοξία χωρίς σταυρό, είναι βλασφημία να λέμε «Κύριε, ε, σήκωσέ μου το σταυρό, ε, δεν θέλω σταυρό, θέλω τα, θέλω τα υλικά να περνάω καλά». Είναι βλασφημία. Είναι βλασφημία στους λόγους του Χριστού. Βλασφημούν το Χριστό όσοι χριστιανοί τον παρακαλούν να τους πάρει το σταυρό το διανοείστε πόσο, πόσο βαρύ είναι αυτό. Δεν πρέπει να λέμε, Θεέ μου πάρε μου το σταυρό, αλλά Θεέ μου δώσ' μου δύναμη να σηκώσω το σταυρό. Γιατί θα έρθει με τη δευτέρα παρουσία ο Χριστός και θα μας πει και θα, θα ντροπιαστούμε ότι και το σταυρό τον εσήκωσα και επάνω με καρφώσαν, θα μας πει και θα δούμε και τα χεράκια του και τα πόδια του καρφωμένα από τα καρφιά και θα τρέχουμε να κρυφτούμε εκείνη την ημέρα. Δεν μπορούμε να είμαστε χριστιανοί και να θέλουμε να ακολουθήσουμε άλλη οδό από αυτή που χάραξε ο Σωτήρας μας. Και ποια είναι αυτή η οδός? Σταυρική οδό χάραξε ο Σωτήρας. Συνεπώς, ο χριστιανισμός θα περπατήσει πάνω σε αγκάθια, φορτωμένο στο σταυρό στην πλάτη και δεν θα μιλάει και μιλιά. Και θα λέει, Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή. Αυτό πρέπει να κάνουμε, γιατί σαν πολύ βολευτήκαμε. Και τρίτη περίπτωση, ο Χριστός απαντάει «περίμενε» όταν ε, έχουμε κάποια ε, δοκιμασία, όταν έχουμε παρορμη, παρορμητισμό, όπως ο Πέτρος που του λέει «περίμενε, του λέει, δεν ήρθε ακόμα η ώρα σου να μαρτυρήσεις» ε, και γενικά όταν θέλει να μας δοκιμάσει ο Θεός, μας λέει «περίμενε». Γιατί ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε συνέχεια. Εάν μας το δώσει κατευθείαν αυτό που ζητάμε, τότε το μόνο σίγουρο είναι πως θα τον εξεχάσουμε. Γι' αυτό λοιπόν στην προσευχή δεν πρέπει να αποκάμουμε. Ο Κύριος δίδαξε ότι όταν η ένταση και η βία μεγαλώνουν γύρω σου, εσύ να αποσύρεσαι από την αντιπαλότητα και να προσεύχεσαι για το μακάρι ή η ειρηνοποιή. Όταν η ασθένεια και ο πόνος αυλακώνουν το κορμί σου εσύ να αποσύρεσαι από τις ανθρώπινες ευχές για περαστικά και να προσεύχεσαι έχοντας εμπιστοσύνη στον Κύριο με τους λόγους του «Εάντε ουν ζώμεν, εάντε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμεν» που σημαίνει είτε ζούμε είτε πεθάνουμε ανήκουμε στον Κύριο. Προς Ρωμαίους Ιώτα 8 Όταν τα πάμπολα ανθρώπινα γιατί σε πνίγουν εσύ να αποσύρεσαι από την άσκεφτη προπέτεια και να προσεύχεσαι όπως ο Κύριος είπε στον Απόστολο Πέτρο «Το γνώσι δε μετά τα ταύτα» όταν όλα γύρω σου γίνονται φορτικά και αδυσόπιτα, εσύ να αποσύρεσαι από τον λαβύρινθο της απιστίας και να προσεύχεσαι για το παρελπίδα λαβύν. Όταν ο σκόλοψ ταλαιπωρεί τη ζωή σου ασταμάτητα, εσύ να αποσύρεσαι από την ανθρώπινη απελπισία και να προσεύχεσαι για να λάβεις ενίσχυση από εκείνον που διαβεβαίωσε τον Απόστολο Παύλο το «αρκήσει η χάρις μου. Ο Απόστολος Παύλος είχε έναν σκόλοπα, είχε κάποια ασθένεια, και λέει «υπέρ τούτου τρεις τον Κύριον παρεκάλεσα». Τρεις φορές ε, παρακάλεσε τον Κύριο, αλλά δεν του τον πήρε και του λέει «αρκήσει η χάρις μου. «Σου φτάνει, λέει, η χάρη μου, η γάρ δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται». «Η δύναμή μου...» φανερώνεται μέσα από την ανθρώπινη ασθένεια. Όταν η ανθρώπινη εγκατάληψη σε έχει τη λήξη, εσύ να αποσύρεσαι από την παγίδα της γήινης μοναξιάς και να προσεύχεσαι επειδή ο δε Κύριος μη παρέστη. Να παρηγορήσε διότι και ο Κύριος ο ψίας δε γενομένης μόνος είναι εκεί εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Αυτά τα λίγα και για την προσευχή μας, η προσευχή πρέπει να είναι με ταπείνωση και με συντριβή καρδίας. Πρέπει να προσευχόμαστε όπως ο τελώνης και όχι όπως ο φαρισαίος με κομπασμό και έπαρση. δόξα το Κυρίο το έλεος και πολύ παραυτό λύτρωσης και αυτός λύτρωσεται τον Ισραήλ. Εκπάσον τον Κάνουμε λοιπόν την προσευχή μας όπως και ο τελώνης με στεναγμούς ψυχής που ο τελώνης χτύπαγε το στήθος του. Ένιωθε ντροπή ενώπιον του Θεού για όλα αυτά τα κακά τα οποία έπραξε. Τι κι αν πέρασε η εορτή του τελώνου και φαρισαίου. Είναι πάντα επίκαιρη αυτή η παραβολή διότι σε κάποιον από τους δύο θα μοιάσουμε ή στον τελώνη ή στον φαρισαίο σε κάποιον από τους δύο σίγουρα μοιάζουμε. Ο καθένας να κάνει την αυτοκριτική του και να σκεφτεί είναι τελώνης ή είναι φαρισαίος, υπερόπτης και, και μεγάλαυχος. Θα κάνουμε τα ταπεινά την προσευχή μας, έτσι θα κάνουμε τα κομποσκίνια μας, θα ζητάμε πρωτίστως να μας δίνει ο Κύριος πίστη, να μας ενισχύει την πίστη και να μας δίνει ακέραιο αγωνιστικό φρόνημα για να μπορούμε να αγωνιστούμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Έπειτα θα τον παρακαλούμε για την σωτηρία της ψυχής μας και για την σωτηρία οικείων και του σύμπαντος κόσμου έτσι όπως έφεται η Εκκλησία υπέρ του σύμπαντος κόσμου και εάν έχουμε κάποιο πρόβλημα και θέλουμε να μας ικανοποιήσει ο Χριστός κάποια ανάγκη μας θα λέμε «Εγώ Θεέ μου, θέλω αυτό» εάν είναι για το συμφέρον της ψυχής μου, στείλτο μου. Εάν όμως είναι να καταστραφώ, καλύτερα μη μου το στέλνεις. Πόσες φορές έχω πει στον Χριστό, σε ευχαριστώ Χριστέ μου που δεν με ελέησες όταν σε παρακαλούσα για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί εκείνη την ώρα που ζητάς ένα θέμα από τον Χριστό, μια, ε, να σου κάνει... Ε, να σε βοηθήσει σε μια περίσταση τέλος πάντων, εκείνη την ώρα δεν το καταλαβαίνεις ότι αυτό που ζητάς είναι αυτοκαταστροφικό. Το ίδιο θέλημα είναι η αιτία της αυτοκαταστροφής μας. Ο ίδιος μας, ο αμαρτωλός εαυτός, μας καταστρέφει γι' αυτό. Ακόμα πιο σωστό είναι να λέμε «Κύριε, κύριε, ό,τι θες εσύ δώσε μου». Ό,τι κρίνεις εσύ ότι είναι καλό για την ψυχή μου και δεν θα με βλάψει. Γιατί πόσες φορές έχουμε ζητήσει πράγματα που εκ των υστέρων σκεπτόμενοι με καθαρό μυαλό διαπιστώσαμε ότι αυτά τα πράγματα ήταν η αυτοκαταστροφή μας. Να τον δοξολογούμε τον Χριστό και να τον ευχαριστούμε έτσι, να τον ευχαριστούμε που μας σώζει από τις παγίδες του διαβόλου. Εμείς πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε αλλά ο Χριστός υψώνει ένα τείχος αόρατο και μας προστατεύει. Και λέμε «Μα γιατί Χριστέ μου δεν μου το κάνεις αυτό, μα γιατί σε παρακαλώ κάντο μου, κάντο μου, κάντο μου» και μετά από καιρό λέμε «Πω πω πο, πω πο, ποσο, ποσο αθελής ήμουνα, θα πέφτα στον κρεμό, δόξα να έχει ο Θεός που με, που με φύλαξε και, δε, και δεν έφαγα τα μούτρα μου». Αλλά και τα μούτρα μας να φάμε, και τα μούτρα μας να φάμε είναι εκεί. Ο Θεός και μας περιμένει. Προσέξτε κάτι, να τονίσουμε κάτι, ε, είναι... Φιλεύς πλάχνος ο πατέρας μας, ο Θεός, έτσι, είναι πολύ έλεος, είναι αγαθός και φιλάνθρωπος, αλλά και εμείς πρέπει να έχουμε λίγο φιλότιμο. Δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την φιλανθρωπία του πατέρα μας, γιατί αυτό είναι κοροϊδία όταν λέμε θα κάνω αυτό, θα κάνω τ' άλλο, θα κάνω εκείνο και έλα μωρέ, επειδή ο Θεός είναι φιλεύς πλάχνος, θα με συγχωρέσει. Όταν πας γυρεύοντας δηλαδή στην αμαρτία, εντάξει. Ξέρει ο Θεός ότι η ανθρώπινη σάρκα είναι αδύναμη και θέλει και το πολύ ύπνο και το πολύ φαΐ και το πολύ πιωτό και όλα τα άλλα τα, τα ζητάει η σάρκα γιατί το φρόνημα της σαρκός είναι η αμαρτία. Μιλάμε τώρα για κάποιον ο οποίος κάνει τον αγώνα του, έτσι κάνει τον αγώνα του, να κόψει τα πάθη του, αλλά ξαναπέφτει. Σηκώνεται, αγωνίζεται, αλλά ξαναπέφτει. Αυτόν θα τον εσυγχωρήσει ο Θεός που κάνει αγώνα. Είναι βλασφημία να πούμε ότι επειδή ο Θεό είναι φιλεύσπλαχνο, εγώ θα το εκμεταλλευτώ, ε, θα πηγαίνω να εξομολογούμαι, θα πηγαίνω ε, μια φορά το μήνα να λέω τις αμαρτίες μου και μετά θα κάνω τα ίδια και με την εξομολόγηση εντάξει όλα καλά. Ε, δεν είναι έτσι όμως γιατί πριν την εξομολόγηση προηγείται η μετάνοια. Η εξομολόγηση δεν λέει τίποτα αν μέσα σου δεν έχεις καταλάβει ότι αυτά που εξομολογείς ότι όντως. Είναι σφάλματα που τα έκανε και στενοχώρησες το Θεό. Δεν έχει καμία αξία δηλαδή να πά να κάνεις μια ομή, απλή εξαγόρευση, χαίρομαι πολύ. Το θέμα είναι να το καταλάβεις μέσα σου, να, πεις, να πάρεις ένα χαρτί, να, να κάνεις την αυτοκριτική σου και να γράψεις «Έκανα αυτό, εκείνο, τ' άλλο και τα λοιπά, πω πω Θεέ μου με, να, να νιώσεις αυτή τη, τη, τη συντριβή, αυτή την ντροπή» ενώπιον του Θεού και να παρακαλέσει να, να παρακαλάμε έτσι να, να λέμε «Θεέ μου, ε, πω, πω πω σε στενοχώρησα Θεέ μου, σε πλήγωσα Θεέ μου, δεν έπρεπε να τα κάνω αυτά, συγχώρεσέ με και δώσ' μου δύναμη να προχωρήσω να τα κόψω αυτά». Κάνε εσύ η αγώνα να τα κόψεις και ας ξαναπέσεις, δεν έχει σημασία, μπορεί μέχρι το, 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 το τέλος της ζωής μας να παλεύουμε. Μπορεί μέχρι το τέλος της ζωής μας να παλεύουμε και ένα πάθος να μην μπορέσουμε να το κόψουμε. Γιατί και αυτή και η πάλι με τα πάθη και η μετάνοια, έτσι, είναι με την ταπείνωση αλληλένδετα. Ένας που παλεύει με τα πάθη του και έχει ταπεινό φρόνημα και ξέρει και συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του, αυτός δεν νιώθει ε, έπαρση μέσα του. Και έχει αυτή την αυτομεμψία όπως είχε ο Τελώνης. Αυτή την αυτομεμψία που είχε ο Τελώνης πρέπει να την έχουμε βίωμα τη μετάνοια και την αυτοκατηγορία των αμαρτιών μας και να χτυπάμε εντό εισαγωγικών το στίθο μας και να λέμε «Θεέ μου, σε στενοχώρησα, δώσ' μου δύναμη να κόψω τα πάθη». Δεν πρέπει να επαναπαυτούμε στον καναπέ και να πούμε «Εντάξει, επειδή ο πατέρας μας είναι πολύ εύσπλαχνος, θα τα κάνω επειδή έτσι γουστάρω και μ' αρέσει και θα εξαναγκάσω και το Θεό να με συγχωρέσει επειδή εγώ είμαι τεμπέλης και δεν θέλω να αγωνιστώ πνευματικά». Αυτό είναι κοροϊδία, το προσέξουμε παρακαλώ. Θα πέσουμε, το ξέρω πάρα πολύ καλά, θα πέσουμε σε αμαρτίε. Δεν φταίμε εμεί που υπάρχει η αμαρτία. Την αμαρτία την εισήγαγε ο διάβολο. Ο διάβολο είναι αυτό ο οποίο σπέρνει την αμαρτία, σπέρνει τη, τη διαστροφή, σπέρνει την αίρεση, σπέρνει τι πλάνε. Το θέμα όμω είναι μην πέφτουμε με τα μούτρα, να κάνουμε αγώνα, να αντισταθούμε. Μπορεί και να πέσουμε, αλλά και να πέσουμε είναι ανθρώπινο αλλά το να, ε, να εμένεις στην πλάνη, να εμένεις να, να επιμένεις στην αμαρτία αυτό είναι δαιμονικό και πρέπει να έχουμε επίγνωση σαν το ληστή και να παρακαλάμε συγχώρεσέ με Κύριε μνήστητη μου Κύριε όταν έλθισε τη Βασιλεία Σου Αυτά λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί να είστε καλά καλή πορεία να έχουμε προς το Άγιον Πάσχα καλή πορεία στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, στο στάδιο αυτό των αρετών που καλούμαστε να παλέψουμε και με το διάβολο και τους δαίμονες, αλλά καλούμαστε να παλέψουμε και με τον αμαρτωλό και καλομαθημένο εαυτό μας. Καλούμαστε να αγωνιστούμε, να νεκρώσουμε τον αμαρτωλό εαυτό μας και να κάνουμε τον αγώνα μας, να συνταχτούμε με το Θεό και όχι με την αμαρτία και το διάβολο. Δύσκολη θα πει κάποιος η πνευματική ζωή, αλλά στην ουσία τίποτα δεν είναι εύκολο όταν δεν το θέλεις, τίποτα δεν είναι δύσκολο όταν το θέλεις. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Εάν κάποιος αγαπάει τον Χριστό και θέλει να κάνει αγώνα, θα βρει και χρόνο και, και δυνάμεις θα βρει για να θυσιάσει λίγο από την ξεκούρασή του, για να, για να κάνει λίγο αγώνα για το Θεό, για να λάβει το έλεος. Όλα αυτά που κάνουμε και τις νηστείες και τις ε, ελεημοσύνες, ό,τι ,τι τέλος πάντων κάνει ο καθένας μας, ό,τι δυνάμεις έχει και κάνει, το, τους αγώνες του, όλα αυτά, ο Θεός τα καταγράφει και θα τα βρούμε μπροστά μας, στην ημέρα της κρίσεως, αλλά και την ώρα που θα περνάει η ψυχή τα τελώνια. Γι' αυτό λοιπόν όσοι έχουμε δυνάμεις, είναι καλό να νηστέψουμε. Κάποιος ο οποίος παίρνει κάποια αγωγή, ας πούμε, ή παίρνει φάρμακα, ε, μπορεί να κάνει πιο πολύ προσευχή, αν ο γιατρός δεν το επιτρέπει την νηστεία. Μπορεί να κάνει ελεημοσύνη, αν έχει... Ε, την δυνατότητα αλλά και αυτό να μην έχει και η προσευχή ε, φτάνει. Οι πλούσιοι λέει στη Δευτέρα Παρουσία θα δώσουν λόγο για τις ελεημοσύνες και οι φτωχοί θα δώσουν λόγο για την υπομονή. Και η υπομονή είναι αρετή. Και εμείς τώρα οι χριστιανοί πρέπει να κάνουμε υπομονή. Τι λέει ο Χριστός, τι λέει. Ο Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο... Ο υπομείνας εις τέλους ούτως σωθήσετε. Ο υπομείνας εις τέλους. Αυτό τι σημαίνει. Ότι θα υπάρχει μια κατάσταση ε, πιεστική για τους χριστιανούς. Μια κατάσταση μαρτύριο που πρέπει να την ε, υπομείνουμε. Εάν ο Χριστός ήρθε για να φέρει βόλεμα όπως πιστεύουν κάποιοι σούπερο ορθόδοξοι. Γιατί λέει ο υπομείνας εις τέλους? Το βόλεμα θα το υπομείνουμε. Αυτό, αυτό είναι μια χαρά είναι. Και ποιο δεν το θέλει το βόλεμα. Τι να υπομένουμε. Το μαρτύριο να υπομένουμε. Γίνου πιστό άχρη θανάτου και δώσωση τον στέφανο τη ζωή. Γίνε πιστό μέχρι θανάτου. Και θα σου δώσω τον στέφανο τη ζωή. Τον αμάρατο στέφανο τη δικαιοσύνη. Δεν, δεν λέει. Γίνε, γίνε πιστό μέχρι βολέματο. Μέχρι θανάτου λέει εν το κόσμο θλίψη νέξετε. Θλίψη νέξετε στον κόσμο. Το, το λέει ο Χριστός. Εμείς δεν βάζουμε το μυαλό μας να, να καταλάβουμε τι είναι αυτά που μας λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Σας έχω πει, εγώ θα είμαι πανευτυχής όταν μου πείτε ότι πήρατε το Ευαγγέλιο και το ανοίξατε. Τότε πραγματικά θα χαρώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαρά μου δίνουν ακροατές που λένε ότι ακούν τις εκπομπές και παρακινούνται να διαβάσουν Ευαγγέλιο. Αυτό είναι. Είναι ευλογία Θεού να διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Μέσα εκεί υπάρχουν όλα γραμμένα. Τίποτα άλλο. Το Ευαγγέλιο να διαβάσει κανείς και πεντέξι πατερικά, χρυσόστομο, ε, μεγαβασίλειο, ό,τι άλλο θέλει, το έχει πιάσει το νόημα. Με προσευχή και με καθαρό νου. Φωτίζει ο Θεός για να καταλάβουμε αυτά που λένε μέσα οι γραφές. Η μελέτη του Λόγου του Θεού είναι ξεκούραση της ψυχής. Πιστεύω Κύριε, βοήθη μου τη απιστία. Όπως έλεγε και ο Εκατόνταρχος. Πιστεύω Κύριε, βοήθησέ μου την απιστία. Όλοι μας ε, κατά έτσι έχουμε πέσει στην παγίδα της ε, ολιγοψυχίας, της ολιγοπιστίας. Απλά είναι αυτό τώρα, να κάνουμε την προσευχή μας, να μας προσθέτει ο Χριστός πίστη. Το κομποσκινάκι μας. Μην το αμελούμε εκεί που καθόμαστε, στην καρέκλα, στην πολυθρόνα, στο κρεβάτι ακόμα που κοιμόμαστε, στο δρόμο που περπατάμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησών με ένα κομποσκίνι μετά Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, Άγιε Ιωάννη Πρόδρομε Πρέσβευε Περιμών και όποιον Άγιο τέλος πάντων εσείς ευλαβείστε. Προσευχή. Η προσευχή και η μελέτη των Ευαγγελίων και της Αγίας Γραφής και των Πατερικών Κειμένων, είναι το οξυγόνο της ψυχής. Εύχομαι λοιπόν όλοι εμείς που είμαστε παρόντες αυτή τη στιγμή, εύχομαι από αύριο, μην σας πω και από τώρα, να βάλουμε αρχή μετανοίας. Να κάνουμε αγώνα, να καθαριστούμε από τα πάθη μας και εύχομαι να σας δίνει ο Θεός δύναμη, να σας προστατεύει από τους να σα δυναμώνει πνευματικά ο Θεό, η Παναγία να σα σκεπάζει με την Αγία Σκέπη τη και όλοι οι Άγιοι να είναι βοηθοί σα. Να είστε καλά, καλό και ευλογημένο και ειρηνικό ξημέρωμα. Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε.